σας έδωσε ο ιερέας μέσω του αγιασμού. Ξεκινάτε σήμερα τη νέα σχολική σας χρονιά. Σήμερα το πρωί, ενώ αλλιώς είχατε συνηθίσει το καλοκαίρι, ακούσατε τη γλυκιά φωνή της μαμάς ή του μπαμπά να σας ξυπνάνε λίγο πιο νωρίς για το σχολείο. Και ήρθατε εδώ όλοι ένα χρόνο μεγαλύτεροι για να πάτε σε μεγαλύτερη τάξη με καινούργια μαθήματα. Και σας το εύχομαι ολόψυχα με καινούργια όρεξη για διάβασμα. Σίγουρα η σχολική ζωή έχει και λίγο κόπο. Θέλει λίγη προσπάθεια για να διώχνετε την τεμπελιά και να βάζετε κάποιο χαλινάρι την υπερβολική όρεξη για παιχνίδι. Όλα όμως χρειάζονται, και το διάβασμα και το παιχνίδι. Και όλα θα τα χαιρόσαστε και θα τα προλαβαίνετε βάζοντας τον εαυτό σας ένα καλό πρόγραμμα και λίγη πειθαρχία. Και θα το διαπιστώνετε ότι και το διάβασμα μπορεί να κάνει την καρδιά σας να πετάει αληθινά από τη χαρά της μόρφωσης και της επιτυχίας. Υπάρχει μια συμβολική και πολύ διδακτική ιστορία, και ακούστε τη σας παρακαλώ, σχετικά με τον τρόπο που τα πουλιά απέκτησαν τα φτερά τους. Τα πουλιά, λέει η ιστορία, στην αρχή πλάστηκαν χωρίς φτερά. Μπορούσαν να κελαϊδούν, αλλά δεν μπορούσαν να πετάνε. Μετά ο Θεός έφτιαξε τα φτερά, τα έβαλε μπροστά τους και τους είπε: «Ελάτε, πάρτε αυτά τα βάρη για να τα σηκώσετε». Στην αρχή τα πουλιά δίστασαν. Δοκίμασαν να σηκώσουν τα φτερά με το ράμφος τους και τους φάνηκαν αρκετά βαριά. Μετά όμως υπάκουσαν. Πήραν τα φτερά, τα έβαλαν στην πλάτη τους, τα φόρτωσαν και άρχισαν να περπατούν. Για ένα διάστημα το φορτίο φαινόταν βαρύ και με δυσκολία έκαναν μερικά βήματα. Αλλά καθώς προχωρούσαν, ένιωσαν τα φτερά να στερεώνονται πάνω στα πλευρά τους. Και γρήγορα ανακάλυψαν πώς να τα χρησιμοποιούν. Έτσι σε λίγο άρχισαν να κάνουν μικρά πηγηματάκια, μετά μεγαλύτερα και τελικά γεμάτα έκπληξη κατάφεραν να υψωθούν σταθερά στον αέρα. Να λοιπόν πως αυτά που τα θεωρούσαν ασήκωτα βάρη έγιναν πραγματικά φτερά που τους έδωσαν την ικανότητα να πετούν στους εταίρους. Έτσι και σε εσάς αγαπητά μας παιδιά. Ο λίγος σκόπος του διαβάσματος της προσοχής σας στο μάθημα, έστω και αν στην αρχή σας φαίνονται λίγο κουραστικά, δεν είναι βαριά και ασήκωτα. Αντίθετα, μπορούν, αν το θελήσετε, να γίνουν φτερά που θα σας ανεβάσουν στον όμορφο κόσμο της γνώσης. Θα γνωρίσετε τόσα χρήσιμα πράγματα και θα αποκτήσετε τα απαραίτητα εφόδια που θα σας βοηθήσουν να βλέπετε τον κόσμο από πιο ψηλά και να προχωράτε στη ζωή σας πιο άνετα και πιο δημιουργικά. Σαν πνευματικό σας πατέρα, σας εύχομαι με όλη την καρδιά, ο Θεός που είναι η πηγή του αληθινού ποτός και της αληθινής σοφίας, να σας χαρίζει πλούσια το φως του και να σας ανοίγει την όρεξη για διάβασμα, ώστε και η νέα σχολική σας χρονιά να είναι ευλογημένη και γεμάτη επιτυχίες. Και στους εκλεκτούς δασκάλους σας εύχομαι καλή δύναμη και πολλή υπομονή στο υψηλό παιδαγωγικό τους έργο και ευτυχία στην οικογενειακή του ζωή. Καλή χρονιά σε όλους, με πρακτικές ευχές ο Μητροπολίτης, ο Νικοπόλος και ο Τεβέζης, καλή χρονιά.